Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στο κανάλι Γεια όσους με βλέπουν για πρώτη φορά, είμαι η Φρίντα. Σήμερα θα φτιάξουμε εύκολα αφράτα τυροπιτάκια. Είναι μια λίγο διαφορετική ζύμη από κουρού, πολύ εύκολη και νοστιμότατη. Εκτός από αυτή τη γέμιση που θα σας δείξω, μπορείτε να γεμίσετε με ό,τι σας αρέσει. Για το ζυμάρι δεν υπάρχει χρόνο αναμονής, κάτι που οι περισσότεροι αγαπάμε, φυσικά όσοι δεν έχουν χρόνο. Η συνταγή βγάζει δύο μεγάλα ταψιά του φούρνου. Για αναταψί, θα κάνετε ακριβώ τις μισές δόσει. Δύο ολόκληρα αυγά, το φιλτζάνι που βλέπετε στο βίντεο είναι το 250 ml. Ένα φιλτζάνι γεμάτο με γάλα, 250 ml. Ένα φιλτζάνι με ένα δάχτυλο κενό που είναι 200 γραμμάρια γιαούρτι. 200 γραμμάρια ελαιόλαδο, επίση ένα δάχτυλο κενό. Αν τα θέλετε πιο ελαφριά, μπορείτε και με σπορέλαιο. Ένα κουτάλι σούπα σαλάτι ή δύο κουταλάκια γλυκού γεμάτα. 3 γεμάτα κουταλάκια γλυκού baking powder ή 4 κοφτά. Μια πρέζα ζάχαρη. Ένα κουτάλι σούπα ξύδι. 7 γεμάτες κουταλιές της σούπας καλαμποκάλευρο που ήταν 140 με 150 γραμμάρια. Ανακατεύουμε καλά. Είμαστε έτοιμοι, τώρα θα ξεκινήσουμε με το αλεύρι. Ο δοσομετρητής που βλέπετε στο βίντεο είναι των 250 ml. Εσείς μπορείτε να κάνετε μετρήσεις με κούπα των 250 ml. Θα χρειαστείτε περίπου 4,5 με 5 κούπε. Εγώ χρειάστηκα 900 γραμμάρια. Αυτό όμω εξαρτάται από το αλεύρι και για το πώ θα κάνετε τι μετρήσει. Σίγουρα οι περισσότερε νοικοκυρίε ξέρουν ακριβώ πώ πρέπει να μοιάζει η ζύμη. Να είναι μια μαλακή ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια. Προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Στην αρχή ανακατεύουμε με μια κουτάλα. Και όταν σφίξει η ζύμη, συνεχίζουμε με το χέρι. Μόλις δημιουργηθεί η ζύμη και δεν υπάρχει ξερό αλεύρι στις είναι έτοιμη. Να είναι μαλακιά και να μην κολλάει στα χέρια. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για 5 λεπτάκια ώσπου κάνουμε την προετοιμασία της γέμισης. Θα χρειαστούμε 2 αυγά. Χωρίζουμε τα ασπράδια από τους κρόκους. Τους 2 κρόκους θα τους χρειαστούμε στο τέλος για το άλυμα. Ενώ τα ασπράδια για τη γέμιση θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια τυρί φέτα. Η γέμιση που βλέπετε στο βίντεο είναι για ένα από τα δύο ταψάκια. Τα άλλα ταψάκια θα γεμίσω με διάφορα κίτρινα τυριά και αλαντικά. 3 κουταλιέ τη σούπα γιαούρτι στραγγιστό. Τα δύο ασπράδια από τα αυγά. Το 1 τρίτο από ματσάκι ψιλοκομμένο άνηθο. Ο άνηθος είναι προαιρετικό, υπάρχουν πολλοί που δεν του αρέσει. Όποιο δεν θέλει, μην το προσθέσει. Ανακατεύουμε καλά. Η γέμιση για τη μισή ζύμη είναι έτοιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη γέμιση. Το πόσο μεγάλα τα θέλετε είναι καθαρά προσωπικό γούστο. 50 με 60 γραμμάρια είναι εντάξει. Μπορείτε να τα κάνετε με το μάτι όπως εσείς θέλετε. Στην επιφάνεια εργασία ρίχνουμε λίγο αλεύρι. Δεν είναι μια λαδερή ζύμη όπως η ζύμη κουρού. Έχει λιγότερο λάδι και πιθανό να κολλήσει. Γι' αυτό χρειάζεται βοήθεια με λίγο αλεύρι. Για πιο ομοιόμορφο σχέδιο θα προτιμούσα να ανοίξετε με τον πλάστη. Αυτοί όμως που μπορούν και θέλουν, μπορούν και με τα χέρια. Ανοίξτε τη ζύμη περίπου 9 με 10 εκατοστά. Το πώς θέλετε να τα γεμίσετε και τι σχέδια να κάνετε, το αφήνω σε εσάς ό,τι σας είναι πιο εύκολο. Εγώ θα σας δείξω τι σχέδια έκανα εγώ. Αυτό που βλέπετε στο βίντεο είναι σχέδιο βαρκούλα. Και το τυρί είναι ορατό στο κέντρο. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, μπορείτε αν θέλετε να δοκιμάσετε. Τα βάζουμε σε ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί. Εσεί όμω θα τα βάλετε στο μεγαλύτερο ταψί τη σόμπα. Για να φαίνεται πιο καλά και όμορφα, εγώ χρησιμοποιήσα μικρό ταψάκι. Αλλιώ, εγώ χρησιμοποιώ πάντα το μεγαλύτερο ταψί τη σόμπα και γεμίζω δύο ταψιά. Όπω βλέπετε, αυτό ήταν το δεύτερο σχέδιο, και αυτό είναι το τρίτο. Τα σχέδια με κοψίματα βγαίνουν πολύ όμορφα, μπορείτε όμω και χωρί κοψίματα. Στο βίντεο σα έχω δείξει μόνο γέμιση με τυρί δηλαδή το πρώτο ταψάκι. Το δεύτερο ταψάκι γέμισε με αλαντικά και τυριά. Για αυτού που αγαπάνε το κρέα, μπορούν και με γέμιση κοιμά. Και αυτό ήταν το τρίτο σχέδιο. Βάζουμε στο ταψί με τη σειρά, αφήνοντα κενά ανάμεσα γιατί θα φουσκώσουν. Στου δύο κρόκου αυγών προσθέτουμε 1,5 κουτάλι τη σούπα γάλα. Τα λήφθουμε από πάνω με πινέλο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς για περίπου 20 με 25 λεπτά. Θα τα προσέχετε και μόνοι σας μέχρι να ροδοκοκινήσουν πάνω και κάτω. Και εδώ είναι έτοιμα, έχουν ψηθεί, έχουν πάρει ένα υπέροχο χρώμα. Τα αφήνουμε λίγο να κρυώσουν και τα βάζουμε σε ένα πιάτο. Και εδώ αγαπητοί φίλοι και φίλες τελειώσαμε και τη σημερινή μας συνταγή. Αν σας άρεσε για να βοηθήσετε στην προσπάθειά μου, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Με βοηθάτε πολύ κάνοντας κοινοποίηση το βίντεο, έτσι να τα δουν και οι φίλοι σας να τα δοκιμάσουν. Θα χαρώ πολύ να σας δω στα σχόλια και να μου αφήσετε εντυπώσεις. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όσοι τα δοκιμάσουν. Να είστε όλοι καλά, μαζί τα λέμε στην επόμενη συνταγή.